Πάλι προβλήματα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της άτυχης Λίμνου, που το χειμώνα ιδίως αποκόπτεται όλο και περισσότερο από το υπηρετικό κομμάτι της χώρας. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ Λίμνου αναφέρει χαρακτηριστικά: μετά την ανακοίνωση της ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου για ακύρωση των δρομολογίων από Λαύριο και Καβάλα λόγω εμπλοκής στον ανεφοδιασμό με καύσιμα, μόλις χθες η εταιρεία αποφάσισε ότι τελικά θα εκτελεστεί το δρομολόγιο από Λαύριο και ενημέρωσε τους επιβάτες, με αποτέλεσμα αυτοί να προσέλθουν στο λιμάνι του Λαυρίου για να ταξιδέψουν. Ενώ λοιπόν οι επιβάτες είχαν ήδη επιβιβαστεί, έφτασε μετά από καταγγελία στο Άκουα Μαρία επιθεωρητής της επιθεώρησης πλοίων. Έτσι λοιπόν, μετά από αρκετή ώρα, οι επιβάτες πληροφορούνται επισήμως ότι το δρομολόγιο ακυρώνεται, καθώς το πλοίο θεωρήθηκε ακατάλληλο για απόπλου. Φυσικά το πρόβλημα με τη σύνδεση της Λίμνου και ιδίως με το σαπιοκάραβο κατά κόσμων Άκουα Μαρία δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε, καθώς πριν 1,5 χρόνο σοβαρό πρόβλημα στο πλοίο είχε αφήσει δεκάδες μαθητές του νησιού κυριολεκτικά στο δρόμο όταν επέστρεφαν από την πενταήμερή τους. Το καράβι χάλασε, το σαπιοκάραβο βασικά, γιατί δεν είναι καράβι αυτό. Προσπαθεί ο Δήμος Μύρινας να το διώξει, αλλά μάταια. Το σπρώχνουν συνέχεια μήνες και μήνες. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, πού θα πάμε, πού θα κοιμηθούμε. Ευτυχώς οι καθηγητές, εδώ όλοι τα παιδιά μας, μια ωραία παρέα. Και εντάξει, δύναμη. Για το πού θα μείνετε, τι θα γίνει. Νομικά από την πρώτη μέρα, από ό,τι είπαν, είναι κατοχυρωμένοι μόνο για μία μέρα να μας αφήσουν στο ξενοδοχείο. Ώσπου να έρθει το καράβι, όπως είναι άλλες 30 ώρες. Οπότε προφανώς μας πέταξαν έξω, και αν δεν είχαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού του Δήμου Καβάλας, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας της Καβάλας και το στρατό που μας βοήθησε για διατροφή κτλ., μάλλον θα ήμασταν 30 ώρες κάτω στο λιμάνι. Πώς σας φαίνεται που η εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη τελικά έφτασε να γίνεται εκδρομή στην Καβάλα? Λίγο ταλαιπωρία ήταν, κούραση. Από την εταιρεία πώς σας φαίνεται ότι ουσιαστικά σας ξεχάσανε, δηλαδή δεν ασχολούνται, μία μέρα διανυκτέρευση? Δεν ασχολήθηκα καθόλου, μόνο με μία μέρα διανυκτέρευση που με δώσαν, δηλαδή τίποτα, ούτε φαγητό. Δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου, με λίγα λόγια σαν να μας πέταξαν στο δρόμο. Κάντε ό,τι θέλετε. Οι μισοί είμαστε χωρίς χρήματα, δεν έχουμε να φάμε, τίποτα. Καλά, μας βοήθησε και ο στρατός με τα φαγητό. Εντάξει, τώρα πάμε φάμε, ναι. Γενικά στο νησί έχετε πρόβλημα? Έχω ακούσει ότι υπάρχουν γενικότερα προβλήματα με τα πλοία, με τα δρομολόγια. Τι γίνεται? Ναι, δύο καράβια έχουμε όλα και όλα. Το Άκο Μαρέα και το Αξιάρχη, που αυτά αποτελούνται στο λιμάνι, τρακέρουν και έχουν κάποιο ρήγμα και παθαίνουν ζημιές και πάλι το δρομολόγιο πίσω. Μετά αν έχει και χωρίς αέρα να έχει, κουνάνε πάρα πολύ. Εντάξει, και δεν είναι και τα καλύτερα καράβια. Μάλιστα. Περιμένατε ότι θα συμβεί αυτό? Ξεκινήσατε για ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη πενταήμερη και τελικά βρεθήκατε να μένετε στην Καβάλα. Ναι, δυστυχώς βασικά. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν περιμέναμε ότι θα γινόταν αυτό με τα καράβια. Αλλά τώρα που έγινε. Η συμπεριφορά της εταιρείας πώς σας φαίνεται? Καθόλου καλή. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να μας βοηθήσει να μην περάσουμε τόση μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί και εμείς δεν φταίμε σε κάτι. Η εταιρεία έπαθε κάτι το καράβι και έπρεπε με κάποιο τρόπο να μας ξεσφαλίσει, όπως έπρεπε. Τώρα εδώ που βρεθήκατε, ούτε στην Κωνσταντινούπολη είστε που θα έπρεπε να είστε, ούτε στη Λίμνο. Χρήματα έχετε? Όχι, που όχι, να όχι, μείνετε? Όχι. Χρόνια τώρα οι κάτοικοι της Λίμνου έχουν γευτεί τη εστία Άκουα Μαρία και μάλιστα έχουν κάνει πολλές διαμαρτυρίες, ενώ όπως βλέπετε στο βίντεο, τον Ιανουάριο του 2012 είχαν βγει στο λιμάνι για να το αποχαιρετήσουν οριστικά, πιστεύοντας ότι γλίτωσαν από το επικίνδυνο σαπιοκάραβο. Έτσι τουλάχιστον νόμιζαν, γιατί το Άκουα Μαρία μόνο για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά.